Θέλω να καλημερίσουμε και τον κύριο Παρασκευά Κοντοέ, τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής. Κύριε Κοντοέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Ωραία. Λοιπόν, αναφερόμαστε στην είδηση ότι υπάρχουν παρτίδες από τις φωνικές γαλλικές σιλικόνες PIP, τις οποίες έχουν φορέσει, από ό,τι γνωρίζουμε, 30.000 ο στήθος τους Γαλλίδες και 20.000 Βρετανίδες. Έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα 250 ζεύγη, από τα οποία, σύμφωνα με τις πρώτες μελέτες, έρευνες, έχουν τοποθετηθεί σε στήθη γυναικών 150 ζεύγη τέτοια. Ελληνίδων. Ελληνίδων, ναι. Βεβαίως. Αληθεύει αυτό? Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πώς είναι? Καταρχάς, ας μην χρησιμοποιούμε υπερβολές του στυλ φωνικές σιλικόνες, διότι έτσι γνωμάζουμε τον κόσμο χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερο θέμα. Είναι γεγονός ότι οι συγκεκριμένες παρτίδες της συγκεκριμένης εταιρείας είχαν το πρόβλημα ότι το περιεχόμενο των ενθεμάτων αποτελείται από σιλικόνη η οποία δεν ήταν ιατρική σιλικόνη, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ρήξης του ενθέματος. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουν κινητοποιηθεί παγκοσμίως οι εταιρείες πλαστικής χειρουργικής, τα Υπουργεία και οι Εθνικοί Οργανισμοί Φαρμάκων. Ναι. Και γίνονται επίσημες συνεντεύξεις, όπως και στην Ελλάδα θα γίνει επίσημη συνέντευξη τύπου στη 1 η ώρα το μεσημέρι από τον ΕΟΦ, από το Υπουργείο Υγείας και από τον. Ναι, δεν με απαντήσετε όμως. Έχουν τοποθετηθεί τέτοια ενθέματα σε Ελληνίδες? Ο αριθμός που έχει διατεθεί στην Ελλάδα είναι 105. 105. Ωραία. Άρα λοιπόν, ρωτάω εγώ ευθέως τώρα, κύριε Κοντέ. Δεν σημαίνει ότι έχουν τοποθετηθεί. 105. Κάποια από αυτά προφανώς θα έχουν τοποθετηθεί όμως. Ναι, κάποια ωραία. Από αυτά έχουν τοποθετηθεί. Οι γυναίκες αυτές λοιπόν, αν ενημερωθούν από τον γιατρό τους ότι ξέρεις, εγώ, Μαρία, Ελένη, σου τοποθέτησα αυτό το ένθεμα, το γαλλικό, πρέπει να μπουν πάλι στο χειρουργείο για να τα βγάλουν τα ενθέματα ή όχι? Η διεθνής οδηγία από τις επιστημονικές εταιρείες αισθητικής χειρουργικής είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχουν συμπτώματα θα πρέπει να επισκεφθούν τους γιατρούς τους. Ποια είναι τα συμπτώματα? Ορίστε. Τα συμπτώματα ποια είναι? Εάν υπάρξουν τοπικές αντιδράσεις όπως αίσθηση φλεγμονής στο στήθος, κάποιες συγκεκριμένες ενδείξεις όπως διαταραχή του σχήματος κλπ, τότε θα πρέπει να επισκεφθούν τους γιατρούς τους. Αυτό φαίνεται αμέσως, κύριε Κοντοέ, ή μπορεί να έχουν περάσει και χρόνια και να... Όχι, δεν φαίνεται αμέσως. Απλά να περάσουμε το μήνυμα ότι δεν υπάρχει καμία σχέση με την ανάπτυξη νεοπλασιών με τα συγκεκριμένα ενθέματα περισσότερη, επειδή ακριβώς μπορεί να υπάρξει ρήξη της σιλικόνης. Δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Το μόνο το οποίο έχει αποδειχθεί είναι ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ρήξης του ενθέματος. Να ρωτήσω κάτι εγώ, κύριε Κοντοέ. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Στη χειρότερη περίπτωση, αν το λέω απλοϊκά, δεν είμαι γιατρός, μπορεί να με διορθώσει και ο Βαγγέλης ο Κεραμίδας, αν σπάσει το κουκούλι και βγει έξω το ένθεμα της σιλικόνης και χυθεί στο στήθος, είναι μετά εύκολο με κάποιο τρόπο να αφαιρεθεί από το στήθος? Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί διαχέεται μέσα σε αδένες κτλ. Όλα τα ενθέματα σιλικόνης περιέχουν ρευστή σιλικόνη υψηλού εξόδου, δηλαδή πολύ παχύρευτη, η οποία ακόμη και αν ραγεί το ένθεμα παραμένει στη θέση της και αφαιρείται εύκολα. Παραμένει στη θέση της και αφαιρείται. Άρα δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή, ας πούμε, της κοπέλας που έχει αποδειχθεί ότι η ρήξη της σιλικόνης μπορεί να προκαλέσει οτιδήποτε άλλο εκτός από τη διαταραχή του σχήματος και ίσως κάποια τοπική αντίδραση. Κάτι τελευταίο. Κάθε γιατρός γνωρίζει τι σιλικόνη έχει χρησιμοποιήσει, άρα εάν τεθεί θέμα, γνωρίζει ο γιατρός να ειδοποιήσει την ασθενή του ότι σε εγώ τοποθετήσει τέτοια σιλικόνη, άρα πρέπει να έρθει εδώ για να το εξετάσουμε? Βεβαίως. Η δεοντολογία επιβάλλει ότι ο γιατρός πρέπει να έχει τα αποκόμματα και τον barcode των ενθεμάτων τα οποία έχει χρησιμοποιήσει και οι ασθενείς πρέπει να έρθουν σε επαφή με τους γιατρούς τους ή οι γιατροί με τους ασθενείς για να ενημερώσουν ότι υπάρχει αυτό και θα μπορούσε να υπήρξε κάποια παρακολούθηση. Κύριε Κοντοέ, ακριβώς επειδή είναι αποτίθεται στη δεοντολογία, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει κάποια εξέταση που μπορεί να κάνει η γυναίκα για να δει αν είναι τέτοια αν είναι τέτοιου είδους σιλικόνη? Υπάρχουν σαφώς εξετάσεις, όπως να γίνει υπέρηχος της περιοχής και κλινική εξέταση, όπου ο γιατρός μπορεί εύκολα να καταλάβει τι συμβαίνει. Ωραία. Κύριε Κοντέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περιμένουμε και την συνέντευξη τύπου το μεσημέρι για να δούμε τι ακριβώς θα πει και ο ΕΟ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την πληροφόρηση.